Νέα δεδομένα δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στη θαλάσσια ζωή και ο λαγοκέφαλο είναι μόνο μία παράμετρο, καθώ λόγω τη αύξηση τη θερμοκρασία τη θάλασσα, όλο ένα και περισσότερα τροπικά είδη εισβάλλουν στη Μεσόγειο. Επειδή η Μεσόγειος γίνεται θερμότερη, με κάποιο τρόπο γίνεται πιο τροπική, Άρα ψάρια που ζούσαν στην Ερυθρά που είναι τροπική θάλασσα βρίσκουν καταλληλότητες συνθήκε για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Επομένω, αναπτύσσουμε μεθόδους για την παρακολούθηση των αλλαγών που συμβαίνουν στη Μεσόγειο. Στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών η έρευνα τα τελευταία χρόνια δίνει αποτελέσματα με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι στο πλαίσιο της καταγραφής των αλλαγών λόγω κλιματικής αλλαγής δημιουργείται μια βάση πρόληψης που θα μπορέσει να καθυστερήσει την εξέλιξη των συνεπειών. Υπάρχει κίνδυνο τοπικά ήδη να εξαφανιστούν. Θα προσπαθήσουμε, θα, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε μέτρα τόσο ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα των αλλαγών, να την να καταργήσουμε τι αλλαγέ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα. σω θα γίνει ποτέ. Ότι συνολικά η έρευνα και τα κέντρα στη χώρα χρειάζονται στήριξη, στελέχωση, χρηματοδότηση και πάταξη τη γραφειοκρατία, επισήμαναν στο πλαίσιο τη 158η Συνόδου του οι πρόεδροι των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων τη χώρα, που πραγματοποιήθηκε στο Ενιδρύο Κρήτη, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξη Μάξιμου Σενετάκη, ο οποίο χαρακτήρισε ω παράδειγμα το Ενιδρύο και τη λογική η έρευνα και η καινοτομία να έχει θέση στην πραγματική οικονομία. Ένα χώρο που πραγματικά μα δίνει και ένα απτό παράδειγμα των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μα κέντρων. Διότι χωρί το ερευνητικό κομμάτι, αυτό το υπέροχο ενιδρύο δεν θα μπορούσε να σταθεί και να είναι οικονομικά βιώσιμο. Είναι ένα τομέα που πάμε καλά παρά το ότι οι συνθήκε δεν είναι και οι καλύτερε δυνατέ. Για την έρευνα στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα γραφειοκρατία, υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωση. Τα περισσότερα κέντρα έχουν πολύ λιγότερο προσωπικό από ό,τι θα χρειαζόταν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Και οι χρηματοδοτήσει είναι όχι σταθερέ, αλλά α, κατά περίοδου και χωρί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα είναι παγκόσμιο πρωταθλητή στη βασική έρευνα. <σleigh> <σleigh> Θέλουμε να είμαστε πολύ καλοί στην ε, καινοτομία. Εκείνο που τόνισαν πάντω οι πρόεδροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων ήταν η ανάγκη χώρα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη σπουδαία ερευνητική τη αποτύπωση και στην πράξη, συνισφέροντας στη στόχευση να επιστρέψουν στη χώρα ερευνητές και επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η, η επιστροφή των νέων ξεκινάει. Οι νέοι πολύ συχνά συγκρίνουν το μισθό τους, αλλά πρέπει να δουν και το κόστος ζωής. Εμείς καλύπτουμε όλο το φάσμα της έρευνας, οπότε απευθυνόμαστε σε νέους που κάνουν βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, ίσως και αυτούς που ασχολούνται στις επιχειρήσεις. Σιγά-σιγά πρέπει να πω ότι η Ελλάδα ήταν πάντα, το ξέρουμε όλοι, πρωταθλήτρια στη βασική έρευνα. Θέλουμε αυτό να γίνει και στην εφαρμοσμένη.